Λίγο πριν το Υπουργικό μας Συμβούλιο, με τον Υπουργό μας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Πράγματα που ίσως να μην ξέρατε για το Υπουργικό Συμβούλιο. Πριν μπούμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, όλοι οι υπουργοί και εγώ φυσικά αφήνουμε τα κινητά μας έξω από την αίθουσα σε κάποιες ειδικές θήκες με τα ονόματά μας. Αφού τα ρίξουν κάποια αρχικά πλάνα και τη δικιά μου εισαγωγική τοποθέτηση, όλες οι κάμερες βγαίνουν από την αίθουσα. Δεν επιτρέπεται κανείς μέσα στο Υπουργικό, ούτε καν ο Peanuts. Hello, darkness, my old friend. Μέχρι το 2019, υπουργικά συμβούλια γινόντουσαν ελάχιστα, ήταν τελείως εκπαιδευτικά, κρατούσαν πολύ λίγο. Τώρα γίνονται κατά μέσο όρο 1-2 το μήνα και κρατούν κατ' ελάχιστο. Και συζητιούνται πολύ αναλυτικά όλα τα νομοσχέδια όπως τα προτείνουν τα συναρμόδια υπουργεία πριν αυτά βγουν στη δημόσια διαβούλευση. Stop! Τι είναι η δημόσια διαβούλευση? Κάθε νομοσχέδιο πριν πάει στη Βουλή ανεβαίνει στην πλατφόρμα gov.gr έτσι ώστε όλοι οι πολίτες, όλοι δηλαδή εσείς που βλέπετε αυτό το βίντεο, να μπορείτε αν θέλετε να κάνετε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις επισημάνσεις σας, να μας υποδείξετε τι ενδεχομένως πρέπει να διορθώσουμε. Και ναι, τα υπουργεία είναι υποχρεωμένα να αξιολογήσουν όλα τα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης. Συχνά δε, τα σχόλια αυτά ενσωματώνονται στο τελικό σχέδιο νόμου όταν κατατίθεται στη Βουλή. Γιατί τα κάνουμε αυτά? Για να μαθαίνετε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια το πώς τελικά ασκούμε τη διακυβέρνηση. Το πώς δηλαδή κάνουμε τη δουλειά την οποία εσείς μέσα από τις εκλογές μας εξουσιοδοτήσατε για να κάνουμε. Λίγο πριν το Υπουργικό μας Συμβούλιο.